Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, είμαι από τους μέλανες δρυμούς. Η μάνα μου στις πολιτείες με έφερε όταν ήμουν ακόμα στην κοιλιά τη. Μα τον Δρυμόνι παγωνιά θα μείνει εντό μου ως να πεθάνω. Στην πολιτεία της ασφάλτου νιώθω σπίτι μου και έχω πάντα στην τσέπη μου την τελευταία μετάληψη. Εφημερίδες και ταμπάκο και κονιάκ τεμπέλης και καχύποπτος, παράπονο δεν έχω. Με τους ανθρώπους είμαι πάντα φιλικός. Φοράω σκληρό καπέλο, σαν όλο τον κόσμο. Λέω πότε πότε, τα ζώα τούτα έχουν μυρουδιά παράξενη. Και λέω πάλι, σαν πως εγώ έχω άλλη. Στις άδειες κουνιστές μου πολυθρόνες το πρωί, Θρονιάζω κάμποσες γυναίκες πότε-πότε. Ξένιαστα θα τις κοιτάζω και τους λέω «Καθόλου στον υποφαινόμενο δεν πρέπει να ποντάρετε». Όταν βραδιάζει, άντρες μαζεύω γύρω μου. Μιλάμε ο ένας τον άλλο με το «Τζέντλεμαν». Βάζουν τα ποδάρια στο τραπέζι μου και λένε «Θα φτιάξουν τα πράγματα». Δεν τους ρωτάω «Πότε». Το χάραμα, την κρίζα αυγή, τα έλατα κατουράνε, καθώς οι ψήρες τους τα πουλιά αρχίζουν να σκούζουν. Την ώρα εκείνη, εγώ, στην πόλη, αδειάζω το ποτήρι μου, πέταω μακριά τη γόπα μου και αποκοιμιέμαι ανήσυχο. Γενιά ελαφρόμυαλη. Σε σπίτια θρονιαστήκαμε που τα πιστέψαμε αχάλαστα. Φτιάξαμε έτσι τα ψηλά κτίρια του Μανχάταν και τις λεπτές κεραίες που διασκεδάζουν τον Ατλαντικό. Θα μείνει από τις πόλεις τούτες ό,τι της διασχίζει, ο άνεμος. Το σπίτι κάνει το φαγά χαρούμενο. Θα το ξεκοκαλίσει. Το ξέρουμε. Είμαστε περαστικοί. Και τίποτα αξιομνημόνευτο μετά από μας δεν θα έρθει. Ελπίζω στους σεισμούς που είναι να έρθουν να μην αφήσω το Βιτζίνια μου να σβήσει από την πίκρα. Εγώ, ο Μπέλτορ Μπρέχτ, στις πολιτείες της ασφάλτου ξεβρασμένος, από τους μέλανες δρυμούς φρεμμένος με στην κοιλιά της μάνας μου σε πρώιμη εποχή. Oh, no, Ο Μπρέχτ ήταν 16 ετών και ζούσε στο πατρικό του στο Άουξμπουργκ όταν στο μακρινό Σαράγεβο δολοφονήθηκε ο Αρχιδούκας Φερδινάνδος. Ήταν 20 ετών όταν τελείωσε ο πόλεμος τον οποίο πυροδότησε αυτή η δολοφονία. Ο Καυχησιάρης, ολοπόζα πόζα του 1914, ήταν το 1918 ένας οργισμένος νεαρός άντρα. Πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου την οργή όταν μελετάμε τη θεατρική σταδιοδρομία του Μπρέχτ. Η οργή για το πώς πάνε τα πράγματα είναι το κίνητρο για την πολιτική ή κοινωνική δραστηριοποίηση. Και η προσέγγιση του Μπρέχτ στην υποκριτική δεν μπορεί να διαχωριστεί από την προσπάθειά του να αλλάξει τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια βρήκε την ορθολογική της βάση στο μαρξισμό. Άρχισε όμως με την παρόρμηση απλώς να εναντιωθείς. Δεδομένης της συμβατικής χριστιανικής ανατροφής ενός επαρχιώτιας του στο παραδοσιακά προτεσταντικό Άουξμπουργκ, ο Μπρέχτ αντέδρασε με αξιοσημείωτο πραγματισμό. Από πού και σπου άρα διάζουν όλα αυτά τα περιαλήθεια στην κατήχηση, αν δεν μπορεί να ρωτήσει τι είναι. Έτσι τελειώνει ένα ποίημα του που το έγραψε λίγο μετά τα 20 του Γενέθλια και εμέσω το απίφθινε στη μητέρα του, που ανησυχούσε για το βρώμικο λινό του κουστούμι και την ακόμη πιο βρώμικη γλώσσα του. Ήταν καιρό να φύγει από το Άουξμπουργκ για τη μεθυστική ατμόσφαιρα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Βαυαρίας, για το Μόναχο. Στους μήνες που ακολούθησαν την υπογραφή της ανακοχής, στις 11 Νοεμβρίου 1918, ταξίδεψε όντως από το Άουξμπουργκ στο Μόναχο, όπου θα επεδίωκε να συγκροτηθεί ω λογοτέχνη. Ήταν για τη Βαβαρία περίοδο μεγάλη πολιτική αναταραχή που συνεπήρε τον Μπρέχτ. Ο βασιλιά τη Βαβαρία είχε παρετηθεί μία μέρα πριν τον Γερμανό Κάιζερ και μια επανάσταση που σχεδίαζε να κόψει το νήμα ανάμεσα στη Βαβαρία και την Προσία, ανάμεσα στο Μόναχο και το Βερολίνο, είχε αναδείξει νέα κυβέρνηση, τη οποία ηγείται ο σοσιαλιστή διανοούμενο Κουρτ Άισνερ. Τις αξιοθαύμαστες προσπάθειε του Άισνερ να εγκαθιδρύσει μια νέα τάξη στη Βαυαρία, τι ματέωσαν οι αντιδραστικοί εθνικιστές από τη μια και οι αριστεροί επαναστάτε από την άλλη. Παρά ήταν ριζοσπαστικό ή δεν ήταν αρκετά ριζοσπαστικό. Στι 21 Φεβρουαρίου 1919, λίγο μετά την ομιλία του στην ανασυγκροτημένη Δευτέρα Διεθνή στη Βέρνη, ο Άισνερ πυροβολήθηκε θανάσιμα από ένα νεαρό αριστοκράτη η εκδίκηση ήταν παράλογη. Ένα κομμουνιστή εργάτη πυροβόλησε και τραυμάτισε βαριά τον αντικαταστάτη του Άισνερ κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Βαβαρικού Κοινοβουλίου. Στο χάο που επακολούθησε, το Μόναχο βρέθηκε να ελέγχεται για λίγο από Σοβιέτ, που το εκτόπισαν κατόπιν οι καλύτερα οργανωμένοι κομμουνιστέ, ω σοσιαλιστικό. Δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πως η κομμουνιστική απειλή θα πυροδοτούσε αντεπαναστατική δράση. Ο στρατός κινήθηκε κατά του Μονάχου και στις αρχές Μαΐου η πολιτική περιπέτεια στη Βαυαρία είχε λήξει. Η αποφασιστική στρατιωτική προέλαση άρχισε στο Άουξμπουργκ. Oh, no, oh, no, στο δημοσιευμένο ημερολόγιο του, ο Μπρέχτ εμφανίζεται να σιωπά για όλα αυτά. Μολονότι είναι γνωστό πως υπήρξε ενεργός υποστηρικτής των Σοσιαλδημοκρατών του Άισνερ και ίσως είχε ενταχθεί στο Σοβιέτ. Το κατεξοχήν σταθερό αποτέλεσμα ήταν ένας διαβίου σκεπτικισμός όσον αφορά τον δοκιχωτικό ηρωισμό. Σκεπτικισμός που τέριαξε με την απέχθειά του προς τις υπερβολικές χειρονομίες του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Ο Ernst Toller, διακεκριμένος εξπρεσιονιστής θεατρικός συγγραφέας, ήταν εκ των ηγετών του Σοβιέτ του Μονάχου. Στην αυτοβιογραφική του ανασκόπηση, γράφει για τους συνηθισμένους Βαβαρού που ήθελαν ειρήνη, αλλά βρέθηκαν έβνης να έχουν εξουσία. Τα εξή. Θα μάθαιναν άραγε πώς να κρατήσουν την εξουσία τους. Δεν έμαθαν. Και η αποτυχία τους προσανατόλισε τον Μπρέχτ προς την όριμη πεποίθησή του ότι για να είναι αποτελεσματική μια επανάσταση, πολιτική ή θεατρική, πρέπει να στηρίζεται στον ορθό λόγο και σε επιστημονικές αρχές. Μολονότι με τον Τόλερα διέφεραν σε πολλά, μοιράζονταν την περιέργεια για αυτό που αντιλαμβάνονταν ως ηθικό παράδοξο. Ο Τόλερ το διατύπωσε ως εξή. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν τόσο εύκολα να είναι καλοί κι όμως απολαμβάνουν το κακό. Ο Μπρέχτ έγραψε για το ίδιο θέμα ένα σύντομο ποίημα. Στον τοίχο μου κρέμεται ένα γιαπωνέζικο χαρακτικό. Η μάσκα ενός κακού δαίμονα διακοσμημένη με χρυσή λάκα. Κοιτάζω με συμπάθεια τις φουσκωμένες φλέβες στο μέτωπο που δείχνουν πόσο επίπονο είναι να είσαι κακός. Με δεδομένα όσα γνωρίζουμε για τη μετέπειτα ζωή τους, οι περισσότεροι θα ξαφνιάζονταν αν έβρισκαν στον παράδεισο των Μπρέχτ μάλλον παρά τον Τόλερ. Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα που απηχεί η δουλειά και τον δύο είναι το ερώτημα που ο Τόλερ θυμάται να θέτει στον εαυτό του όταν πέθανε ο θείος του τι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ήταν καλός ο Γαλιλαίος, η Γκρούσα, ο Σεντέ, η Χαζή Κατερίνα, ο νεαρός σύντροφος στο μέτρο, πόσο καλή, με ποιον τρόπο καλή. Από νωρί ο Μπρέχτ ανέπτυξε τη συνήθεια να προκαλεί. Στο επίκεντρο της πολιτικής του αντίληψης ήταν η απόφαση να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο. Στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να ελπίζουμε πως θα αλλάξουμε κάτι που η άγνοιά μας το εμφανίζει απρόσβλητο στην αλλαγή. Το να αναπτύξουμε την ικανότητα να μας εκπλήσει το οικείο είναι η κρίσιμη καμπή του δρόμου προς την πρεχτική αντίληψη περί καλού και σίγουρα του δρόμου προς την μπρεχτική υποκριτική. Πρέπει να αναγνωρίσουμε βέβαια πως άλλο είναι να παίζει καλά και άλλο είναι να σε καλό ηθοποιός. Ό,τι αφορά αποκλειστικά στο θέατρο δεν ενδιαφέρει τον Μπρέχτ, και ελάχιστα ωφελεί την ανθρωπότητα. Για τον Μπρέχτ, ο κόσμος, σαν την διαφιλονικούμενη γη στην εναρκτήρια σκηνή του κύκλου με την κοιμωλία, πρέπει να ανήκει σε αυτούς που τον αξίζουν, που είναι καλοί για αυτόν. Στο ηθικό του σύστημα, το να είσαι καλός και το να είσαι αποτελεσματικός είναι αδιαχώριστα. Ρούπρεχτ εισήλθε στο γερμανικό θέατρο ως συγγραφέας και έγινε επαγγελματίας, καταρχάς για να αναμειχθεί στην παραγωγή των δικών του θεατρικών έργων. Δεν είχε κάποια εκπαίδευση, ούτε υπήρχε παράδοση εκπαίδευση του ηθοποιού στη Γερμανία. Η απλουστευμένη εκδοχή του τρόπου υποκριτικής που θα αντιμετώπιζε ήταν, κατά τον Μάρτιν Έσκλιν, η επιδίωξη να δημιουργηθεί η ισχυρότερη δυνατή εντύπωση συναισθηματικής έντασης με ιστερικά ξεσπάσματα και παροξισμούς ανεξέλεκτων βρυχυθμών και άναρθρης οδύνης. Για όρυγια φωνητικών υπερβολών και μέχρι αποπληξία στη μιλάει λίγο πιο κάτω Έσλιν, έχοντας προφανώς κατά νουν, τις υπερβολές των αυλικών θειάσεων της παλιάς Γερμανίας, που αργοπέθαιναν κάτω από τα άπλετα φώτα των προπολεμικών παραστάσεων, επανήλθαν όμω και ετέθησαν στην υπηρεσία τη εκστατική ρητορική του νέου εξπρεσιονιστικού θέατρου. Αλλά αυτού του είδου η μεγαληγορία δεν ήταν το μόνο πρότυπο που μπορούσε να βρει ο νεαρός Μπρέχτ. Μολονότι ο Ότο Μπραμ, ο κατεξοχήν εκφραστή του νατουραλισμού στη Γερμανία, είχε πεθάνει το 1912, η σημασία που έδινε στην υποκριτική, η οποία αποδίδει υποτίθεται πιστά τη ζωή, δεν είχε πεθάνει μαζί του. Την αρχική προσήλωση του Μπρέχτ στο νατουραλιστικό θέατρο του Γκέραρτ Χάουπτμαν την έθρεψε η σωματική του, θα λέγαμε, αντίδραση στα έργα που είδε. Σε μια από τις προημότερες δημοσιευμένες επιστολές του, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 1914, σχολιάζει την τέχνη του Χάουπτμαν να ανυψώνει τα καθημερινά συμβάντα σε πνευματικά ύψη και υποδεικνύει ως πρότυπο τον Ζολά μια και η ψυχή του ανθρώπου, όπως γράφει, δεν έχει εξερευνηθεί ακόμη.